Λοιπόν, επιστρέψαμε και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα κύριε Γερουλάνο. Καλησπέρα κύριε Κουβαρά. Χαίρομαι που ήρθατε και επειδή είσαστε έτσι ένα πρόσωπο, το έλεγα πριν στον Γιώργο τον Πιέρο που μας έλεγε το ρεπορτάζ, ότι έχετε ταράξει λίγο τα νερά στο κίνημα αλλαγής. Θα μιλήσουμε γι' αυτά, αλλά θέλω λίγο να το πιάσουμε από την επικαιρότητα το πράγμα. Είναι αυτή η υπόθεση Νοβάρτης, η οποία κυριαρχεί, όπως βλέπετε, στην πολιτική επικαιρότητα με τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Το Κινάλ τη στηρίζει αυτή την προανακριτική. Θέλω να πείτε, εσείς τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε, αυτό, δεν υπάρχει εμβολία ότι αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Από τον Απρίλιο του 2018, μάλιστα, είχα πει ότι αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή, διότι δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Και δεν μπορεί να σέρνει κανείς 10 ανθρώπους στα δικαστήρια χωρίς να έχει αδιάσταση στοιχεία. Λοιπόν, από τότε έλεγα ότι συνήθως αυτά καταλήγουν να πέφτει στην παγίδα αυτός ο οποίος τη στείνει. Ναι. Και αυτό μοιάζει Άρα, να γίνεται αυτή τη στιγμή. Τσίπρας, αν υποθέσουμε ότι έστεισε την παγίδα πολιτικά. Θεωρείτε ότι είναι παγίδα Τσίπρα αυτό ή θεωρείτε ότι ο Παπαγγελόπουλος μια μέρα, ας πούμε, ξύπνησε και είπε εγώ τώρα θα κάνω μια σκευωρία για να βάλουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους μέσα μόνος του. Αν υποθέσουμε, αν πιστεύετε όντως στη θεωρία της σκευωρίας βέβαια. Δύσκολο, ναι. Αλλά για να πάρεις ένα πρωθυπουργό στα δικαστήρια πρέπει να έχεις στοιχεία απόλυτα για να μπορείς, ναι, να το αποδείξεις. Και αυτό το λέω διότι ακούω τώρα ότι φήμες βγαίνουν από το Μαξίμου που λένε ότι ένας πρωθυπουργός κρίνεται μόνο από το λαό και από, ναι, και από την ιστορία. Δεν είναι έτσι. Α. Και καλά θα κάνει και ο σημερινός πρωθυπουργός να μην σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, διότι ένας πρωθυπουργός δεν διαφέρει σε τίποτα άλλο με οποιοδήποτε άλλο Έλληνα. Και αν παραβιάσει τον νόμο, αν παραβιάσει το συμφέρον της χώρας, οφείλει να απαντήσει στα δικαστήρια. Αλλά για να πας ένα πρωθυπουργό στα δικαστήρια, πρέπει βεβαίως να έχει στοιχεία για να μπορείς να το αποδείξεις. Άρα εδώ μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου στοιχεία για να το αποδείξει κανείς δεν μπορεί να έχει, αλλά μπορεί να το φαντάζεται και να το υπενήσετε. Όχι, πρέπει να υπάρχει. Όχι, αυτή μια υπόθεση εξετυλίγεται μέσα στο χρόνο. Άρα στοιχεία μπορεί να φανούν στην πορεία. Ναι, ναι. Για να έρθουμε λίγο τώρα στα του κινήματος αλλαγής που έχουν και ενδιαφέρον. Καταρχάς, λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, όχι στο κίνημα αλλαγής εσείς με έναν τρόπο και θέλετε επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό το οποίο έχω πει από την εποχή που συζητούσαμε για την Ελιά, ναι, πολλά χρόνια πριν, ναι, ότι πριν αλλάξεις το όνομα σε ένα κόμμα, πρέπει να πεις ποιο είναι το όραμά σου για τη χώρα, ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα εκφράσουν αυτό το όραμα και θα το βγάλουν στην κοινωνία και μετά να δεις, αφότου κάνεις αυτά τα δύο, εάν χρειάζεται να αλλάξεις το όνομά σου. Συνήθως, όταν κάνεις αυτά τα δύο σωστά, επανασυνδέεσαι με την κοινωνία, άρα δεν χρειάζεται να αλλάξεις και το όνομα. Ναι. Αυτό το οποίο θεωρώ εντελώς λάθος είναι να αλλάζεις το όνομα και να ελπίζεις ότι τα ίδια πρόσωπα λέγοντας τα ίδια πράγματα θα φέρουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Και αυτό λέτε ότι έχει γίνει τώρα. Αυτό πιστεύω ότι έχει αλλάξει, γίνει. Δεν έχει αλλάξει, λέει, τίποτα ουσιαστικά. Κοιτάξτε, το Κινάλ έκανε μια προσπάθεια, έστησε μια στρατηγική συλλογής προσωπικότητων σε εισαγωγικά του χώρου με σκοπό να δείξει, μια καινούργια δυναμική. Ναι. Πάντα πίστευα ότι τα κόμματα δυναμικοί δείχνουν με τις ιδέες τους και όχι με τα πρόσωπά τους. Βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, αλλά δεν μπορείς να κάνεις στρατηγική προσώπων. Λοιπόν, κάναμε μια στρατηγική προσώπων όλο αυτό τον καιρό και αυτή η στρατηγική έδειξε τα όρια της. Είναι λοιπόν σημαντικό σήμερα να γίνει ένα συνέδριο του βασικού φορέα του κόμματος, που είναι το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά ανοιχτό, πραγματικά δημοκρατικό και να συζητήσει τρία πράγματα. Το ένα είναι τη στρατηγική, το άλλο είναι το όραμα και τις θέσεις και το τρίτο είναι το καταστατικό, έτσι ώστε να έχουμε ένα πραγματικά δημοκρατικό κόμμα. Για να το πάμε βήμα-βήμα. Η στρατηγική, που συμφωνώ, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εδώ εσείς φαίνεται να υπάρχει ένας διχασμός στο χώρο σας για το πού θέλετε ακριβώς να το πάτε. Θέλετε να μείνετε αυτός ο ενδιάμεσος χώρος, ο λεγόμενος, ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, αλλά να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με τον κεντροαριστερά. Θέλετε να γίνετε ένα κόμμα, ας πούμε, έτσι, κεντροαριστερό, συνεργαζόμενο με την κεντροδεξιά, όπως γίνεται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Θέλετε να γίνετε ένα κόμμα που θα πάει πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς θέλετε, γιατί έχω την εντύπωση ότι όσο δεν το ξεκαθαρίζετε, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό το οποίο, ο τρόπος με τον οποίο το βλέπω εγώ τουλάχιστον, και γι' αυτό μπορώ να απαντήσω μόνο σε αυτή τη φάση, είναι ότι μπροστά μας έχουμε μία μάχη. Ναι. Η μάχη αυτή είναι για το ποιος θα εκφράσει το χώρο της κεντροαριστεράς. Από τη μία έχεις το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αναμφισβήτητα έχει το μεγάλο πληθυσμό του κόσμου, διότι είχε ένα αποτέλεσμα 30% στις εκλογές. Από την άλλη έχεις το Κινάλ, το οποίο έχει, λόγω του ΠΑΣΟΚ, λόγω του ότι το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο Κινάλ, κρατάει τις αρχές και τις αξίες της κεντροαριστεράς όπως στήθηκε, ναι, τη δεκαετία του 80. Τι σημαίνει αυτό για να το κάνω πρακτικά? Ένα όραμα για το πώς μπορούμε να χτίσουμε μια πολύ σοβαρή και δυναμική μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το όραμα, αυτές οι αξίες, αν θέλετε, πρέπει να είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε την κεντροαριστερά του μέλλοντος. Και γι' αυτό λέω ότι ναι, μεν
ο Τσίπρας έχει τον κόσμο. Εμείς όμως έχουμε μία παρακαταθήκη, ναι, την οποία άκρη να αξιοποιήσουμε σωστά, μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι πρέπει τώρα να έρθει εδώ. Τώρα, αυτή η παρακαταθήκη, θα μου επιτρέψετε να σας πω, αυτή η διαρκής αναφορά που την ακούω τώρα και από το κίνημα αλλαγής, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, ναι, τη 2019, μήπως συγκινεί μόνο ένα γερασμένο εκλογικό ακροατήριο και μήπως μερικές φορές φτάνει να έχει και στοιχεία γραφικότητας? Γιατί... Βεβαίως, εάν μείνει εκεί. Mm. Εάν μείνεις εκεί και το μόνο που κάνεις είναι να χρησιμοποιείς πρόσωπα, σύμβολα κτλ. Για λόγους συναισθηματισμού, αργά ή γρήγορα καταλήγεις να είσαι γραφικός. Αν όμως ξεκινήσεις από αυτό το οποίο λέω, το αξιακό σου πλαίσιο, το όραμα μιας σύγχρονης κοινωνίας με μια δυνατή μεσαία τάξη, ναι, το οποίο απαιτεί εμβάθυνση της δημοκρατίας, ισότητα των πολιτών μεταξύ τους, απαιτεί μεθόδους προόδου, απαιτεί, ναι, να καταλάβεις τη δημιουργία με ένα πάρα πολύ ανοιχτό τρόπο. Ξέρετε, και όχι με κλειστό τρόπο. Μέχρι τώρα όλα αυτά που μου λέτε, ολόιδια, μπορεί να τα ακούσω από τον Μητσοτάκη, μπορεί να τα ακούσω ενδεχομένως και από τον Τσίπρα. Δηλαδή είναι πολύ κοινής αποδοχής αυτά που μου λέτε. Δεν διαφοροποιούν σε τίποτα. Αν το είναι φόρο κοινής αποδοχής, είναι επειδή τα άλλα κόμματα έχουν έρθει προς τα εκεί. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν το βλέπουν. Και σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η εμβάθυνση της δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο το λένε όλοι. Έτσι. Αν δείτε όμως, η καλύτερη μέθοδος εμβάθυνσης δημοκρατίας είναι η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγμα με το οποίο ασχολούμαι, ναι, επισταμένα τώρα. Λοιπόν, δείτε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει πραγματικά ποτέ αποκέντρωση των εξουσιών του κεντρικού κράτους. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ, όταν προσπάθησε να το κάνει, το έκανε με προσπάθεια να ελέγξει απόλυτα την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο Κλεισθένης. Ενώ το ΠΑΣΟΚ τώρα θα μου πείτε ότι δεν προσπάθησε να ελέγξει την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα από τα τρία. Τι γινόταν τη δεκαετία του 80. Κύριε Κουβαρά, μπορείτε να θυμηθείτε ότι θέλετε. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει περάσει νομοσχέδια, συμπεριλαμβανομένου και του Καλλικράτη, που έδωσε πραγματικές εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι μια παράδοση την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε για να γεμίσουμε το κενό ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα. Πάντως, όχι τώρα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε προσπαθήσει να κομματικοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα λεπτό, μην μπερδεύετε τα δύο. Άλλο η κομματικοποίηση τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο οι αρμοδιότητες παίρνουν η τοπική αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες τοπική αυτοδιοίκηση είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, αν διατρέξετε όλα τα νομοσχέδια που έχουν γίνει για την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν την υπογραφή της κεντροαριστεράς. Ναι, εντάξει, τα νομοσχέδια, ωραία, αλλά και συζητούσαμε και για τους μικρούς πρωθυπουργούς, τους περιφερειάρχες. Και λέγανε οι ίδιοι ότι πρόκειται για το μικρότερο ανέκδοτο τελικά εκ των υστέρων. Ναι, διότι η διαδικασία της αποκέντρωσης έχει υπάρξει πολύ πιο σταδιακή από αυτή που θα έπρεπε να είναι. Ναι. Δεν λέω ότι έχουν γίνει σωστά τα πράγματα πάντα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πραγματικά εμπιστευτεί την τοπική αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να συνεχίσουμε, μάλιστα, να το κάνουμε. Μάλιστα, σήμερα χρειαζόμαστε, ναι, μια πολύ πιο ριζική και επιταχυνόμενη διαδικασία, διότι αλλάζει ο κόσμος ριζικά και βλέπουμε ότι όσο παγκοσμιοποιείται η οικονομία, τόσο περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες είναι κομβικές στο να δημιουργούν στρατηγική παραγωγής πλούτου. Άρα είναι θέμα επιβίωσης πια και οικονομικής σοφροσύνης να προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών. Τώρα να βάλω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Όλος ο κόσμος που μιλάω εγώ, όταν λέω ότι θα μιλήσω με τον Γερουλάνο, μου λέει ρώτα τον πάγιο αρχηγός του κινήματος αλλαγής ή του ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων όπως το θέλει. Θεωρεί ότι πρέπει να μείνει γεννηματάρχηγος, αμφισβητεί την ηγεσία. Θα κατέβει για αρχηγός σε συνέδριο, θα ζητήσει εκλογή αρχηγού από τη βάση. Τι ακριβώς θα κάνει? Λοιπόν, αυτό το οποίο είπα εγώ και το οποίο είπα και πριν από λίγο είναι ότι χρειαζόμαστε ένα ανοιχτό δημοκρατικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό το συνέδριο μπορεί να αποσαφηνίσει τη στρατηγική, τις θέσεις και τις αλλαγές που χρειάζεται το καταστατικό μας. Θεωρώ ότι αν αυτά γίνονται, τα πράγματα γίνουν σωστά, καμία ας πούμε αμφισβήτηση της ηγεσίας δεν υπάρχει. Βεβαίως, αν δεν γίνουν σωστά, τότε ανοίγει η συζήτηση και αυτό με ρωτούσαν συνέχεια και γι' αυτό είπα ότι βεβαίως, άμα δεν γίνουν τα πράγματα σωστά, ανοίγει η θέμα. Ναι, αλλά έχετε πει ότι δεν γίνονται σωστά μέχρι τώρα. Ναι, και θεωρώ ότι. Ανοίγει αυτόματα, κατά τη γνώμη σας, θέμα ηγεσίας. Από την άλλη μεριά, ανοίγει θέμα ηγεσίας μέσα σε δύο χρόνια. Μόλις δύο χρόνια έχει που εξελέγει. Ένα λεπτό. Δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι θεωρώ ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε, έχει την ευκαιρία η κυρία Γεννηματά να ανοίξει το παιχνίδι πάνω σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δύο χρόνια. Αυτά τα δύο χρόνια δεν ήταν κενά περιεχομένου. Αυτά τα δύο χρόνια απέδειξαν το ότι μια στρατηγική στην οποία επενδύσαμε τα πάντα στο κίνημα αλλαγής δεν προχώρησε ή, εν πάση περιπτώσει, έδειξε τα ωριά της. Ξέρετε, έφτασε σε ένα σημείο. Μου έχει μείνει απορία από τότε σημαίνει, γιατί δεν συμμετείχατε πολύ σε αυτή τη διαδικασία. Μα δεν πίστευα, δηλαδή, ποτέ ότι πήγε να κάνει ότι ένα άνοιγμα, να περιλάβει μέσα το ποτάμι,
να βάλει. Και ποια είναι τα αποτελέσματα. Καλά, τα αποτελέσματα τα είχατε προβλέψει δηλαδή. Μπορώ να σας φέρω ομιλίες μου, τα έχω πει. Ναι. Γιατί, διότι ήταν μια στρατηγική που βασίστηκε σε πρόσωπα και όχι σε αρχές, αξίες και ιδέες. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία φτιάχνονται γύρω από προσωπικότητες. Κάθε φορά που κέντρο αριστερά το προσπαθεί, και αν το δείτε αυτό σε όλη την ιστορία, καταπαραθρώνεται. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν δεν δώσουμε ένα όραμα, ένα σημείο στον ορίζοντα που όλοι μπορούμε να συσπηρωθούμε, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ μια κέντρο αριστερά προσωπικότητα. Ναι, θα επιμείνω λίγο στο θέμα της στρατηγικής που συζητήσαμε πριν, πιάνοντας το έτσι από το παρελθόν, όπως το πιάσατε κι εσείς, γιατί αναφερθήκατε και στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, ποια κυβέρνηση θεωρείτε ότι ήταν πιο κοντά στις αρχές του χώρου σας, αυτή στην οποία συμμετείχατε και εσείς ως χώρος, δηλαδή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με την οποία κάποιοι από εσάς θεωρούν ότι θα έπρεπε να είχατε στενότερες σχέσεις? Κοιτάξτε, δηλαδή, αν σας βάλω τον Τσίπρα και τον Σαμαρά απέναντί σας, ποιον από τους δύο θα επιλέγατε για να συνεργαστείτε? Δεν θα σας βάλω τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, γιατί αυτό θα μου πείτε κανέναν από τους δύο. Αλλά επειδή οι άλλοι δύο έχουν κυβερνήσει, είμαι πολύ σαφής. Με ποια από τις δύο κυβερνήσεις αυτές αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα, με βάση το τι έχουν κάνει αυτές οι δύο κυβερνήσεις, με ποια από τις δύο αυτές τις κυβερνήσεις αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα ο δικός σας χώρος και εσείς προσωπικά? Θα σας έλεγα ότι το πρόβλημα με αυτή τη σύγκριση είναι διπλό. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι θέμα οικειότητας, είναι θέμα προγραμματικών συμφωνιών. Πρώτον. Και δεύτερον, σας θυμίζω ότι όποιες συμπράξεις έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν γίνει μέσα σε ένα πάρα πολύ πιεσμένο καθεστώς λόγω των μνημονίων, στο οποίο η χώρα έπρεπε να προχωρήσει μπροστά. Εντάξει, βλέπω ένας τώρα λόγος παραπάνω όμως. Γιατί κρίνονται και οι πολιτικές δυνάμεις στα δύσκολα. Μα βλέπω τώρα ο κύριος Τσίπρας, όταν ανέβηκε στη ΔΕΘ, έλεγε και ξανά, λέγει ότι τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, κάνει αυτά που κάναμε εμείς. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι εννοεί με αυτό το πράγμα? Εννοεί ή ότι είναι ίδια κόμματα, έτσι, ή ότι είναι υποχρεωμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις να κάνουν αυτά, διότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει αρκετά νωρίς. Είτε έτσι είτε αλλιώς, υπάρχει μια συμπόρευση. Να σας το βάλω λίγο πιο δύσκολο. Η οποία επιβάλλεται λόγω των συνθήκων. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια απλή αναλογική μέσα στο μνημόνιο. Και εσείς έπρεπε να αποφασίσετε αν θα είσαστε απλή αναλογική συνεργαζόμενοι με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά ή με το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Με ποιον θα είχατε πάει? Όσο απλά και να το βάζετε, όσο απλά και να το βάζετε, αν δεν κάτσει κανείς να δει τα θέματα τα οποία πρέπει να περάσουν οι δύο κυβερνήσεις, δεν πρέπει να γίνει καμία συνεργασία. Δεν μπορεί να γίνονται συνεργασίες μόνο επειδή μου μοιάζει πιο συμπαθής ο ένας ή μου μοιάζει πιο συμπαθής ο άλλος. Το βάζω σε εντελώς πολιτική βάση. Δηλαδή, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κατά τη γνώμη σας, έτσι δημιούργησε προβλήματα στις αρχές σας? Γιατί εκεί συμμετείχατε, γι' αυτό. Τα μνημόνια δημιούργησαν προβλήματα στις αρχές μας, σαφέστατα. Αυτά τα προβλήματα στις αρχές σας τα είχε και η κυβέρνηση Παπανδρέου, στην οποία συμμετείχατε. Κοιτάξτε, βεβαίως, αλλά σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε ένα νέο όραμα για τη χώρα. Ακούμε ξανά και ξανά τους Έλληνες πολιτικούς να λένε ότι τέλειωσε η εποχή των μνημονίων και είναι ώρα να εκφράσουμε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα, πάνω σε ποια βάση? Βλέπουμε ότι ξανά και ξανά όλα τα κόμματα επιστρέφουν στη βολή των μνημονίων. Επιστρέφουν στη βολή ενός σχεδίου που έχει έρθει απ' έξω. Ναι. Αυτό το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ούτε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ούτε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ εκφράσανε κάποιο όραμα για το πού μπορεί να είναι η Ελλάδα, πού μπορεί να πάει η Ελλάδα όταν σταθεί στα πόδια της. Λοιπόν, αυτό είναι που είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι η κεντροαριστερά είναι αυτή που μπορεί να το εκφράσει, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στην κυβέρνηση και έχει την πολυτέλεια να κάτσει κάτω, να κάνει τη δουλειά που πρέπει να γίνει. Για να εκφράσει κάτι τέτοιο. Ξέρετε τι με προβληματίζει στην προσέγγιση σας? Ότι εσείς εκφράζετε μία τάση φυγής προς τα εμπρός, την οποία την καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά την εκφράζετε επικαλούμενος το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται να κοιτάζει αρκετά πίσω. Μα δεν, και πάλι, σας λέω, είναι πολύ εύκολο να μείνει κανείς στις ταμπέλες ή στα πρόσωπα. Η ουσία είναι οι αρχές και οι αξίες. Και επιμένω σε αυτό, διότι αν πραγματικά επιμένεις στη δημοκρατία, τότε οδηγείς μπροστά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν πραγματικά πιστεύεις στην παιδεία, τότε καταλαβαίνεις ότι η παιδεία είναι πολλά περισσότερα πράγματα από το άσυλο. Δεν μπορείς να συζητάς μόνο περιορισμένα και να λες ότι τα πιστεύω. Βεβαίως, όλοι λέμε ότι πιστεύουμε στην παιδεία, είναι και στο σύνταγμα της χώρας. Αλλά το πώς πιστεύει κανείς αυτό και πώς πράττει για να πάει η παιδεία μας μπροστά, είναι αυτό που διαφοροποιεί τα κόμματα μεταξύ τους. Μια και αναφερθήκατε μόνο σας 2-3 φορές στην τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή είσαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είσαστε αντιπολίτευση στο Δήμο της Αθήνας, θα μείνετε ενεργός στην τοπική αυτοδιοίκηση και πώς βλέπετε τις πρώτες μέρες του νέου Δημάρχου, του Κώστα Μπακογιάννη, στην Αθήνα? Πρώτον, βεβαίως θα μείνω ενεργός και τις προάλλες είχαμε την πρώτη ολομέλεια της παράταξής μας. Θέλουμε να κρατήσουμε την παράταξη ζωντανή. Η παράταξη αποτελείται από υποψήφιους που κατεβήκαμε μαζί, όπως επίσης και από ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν στην πορεία.
Και θέλουμε να την κρατήσουμε ζωντανή ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε μπορεί να είναι και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και μέσα στην πόλη. Και μπορούμε να σπρώξουμε πράγματα και να παρακινήσουμε τον Δήμαρχο να φέρει θέματα μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πρώτες εμπειρίες, βλέπω ότι η Αθήνα μπορεί να γίνει ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορεί να λειτουργήσει η απλή αναλογική. Θεωρώ ότι το κλίμα είναι θετικό, ότι είναι επικοδομητικό. Ναι. Κανείς δεν θέλει να δει την Αθήνα να πηγαίνει πίσω. Δεν βλέπω ούτε από τον κύριο Ηλιόπουλο, προφανώς ούτε από τη δική μας την παράταξη, μια διάθεση στήρας αντιπολίτευσης. Βεβαίως θα ελέγξουμε το Δήμαρχο ότι τα πράγματα πηγαίνουν σωστά. Βεβαίως θα φέρουμε προτάσεις για το πώς θα γίνει καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι αν το στοίχημα της Αθήνας πετύχει, θα δείξουμε ότι σαν Έλληνες έχουμε και την συλλογική αλλά και την ατομική ωριμότητα να πάμε σε ένα σύστημα πολύ πιο δημοκρατικό όπως είναι η απλή αναλογική. Α, δηλαδή εσείς τάσσεστε υπέρ της απλής αναλογικής και στο πολιτικό και στην ευρύτερη εικόνα και στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα ή μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση? Θεωρώ ότι όλες τις... Αν λειτουργήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρείτε ότι αύριο μπορεί να λειτουργήσει και στο κοινοβουλευτικό? Γρήγορα θα σας πω στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα εξηγήσω γιατί. Θεωρώ ότι όλες οι μεγάλες καινοτομίες, όπως ας πούμε τα δημοψηφίσματα για παράδειγμα, δεν πας με τη μία να πεις μένω ή βγαίνω από το ευρώ. Θες να δοκιμάσεις δημοψηφίσμα στην Ελλάδα, ξεκίνα με ένα άλλο θέμα. Ξεκίνα με ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να παρερμηνευτεί όπως παρερμηνεύτηκε το Brexit, για παράδειγμα. Ναι. Όπου γίνεται μια καθημερινότητα, όπου ο κόσμος αντιλαμβάνεται την ερώτηση που του τίθεται, ως αυτή που πρέπει να απαντήσει. Μιλάτε πάντως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πείραμα. Δεν μιλάτε για το κοινοβούλιο. Όχι, πιστεύω ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί. Ας δούμε πώς θα δουλέψει η τοπική αυτοδιοίκηση. Ας οριμάσει λίγο το θέμα, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο αντί να πας σε συνεργασίες, να πας σε συναλλαγές. Δηλαδή, θα σου δώσω εγώ την ψήφο μου εδώ, αλλά δώσω μου το χατήρι εκεί. Δεν θέλουμε να πάει εκεί το πράγμα. Ναι. Θέλουμε να δείξουμε μια ωριμότητα και να προχωρήσει μπροστά. Λοιπόν, αν το αποδείξουμε εκεί, μετά μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και αν πρόκειται να ταράζετε τα νερά, αυτό τουλάχιστον για εμάς τους δημοσιογράφους καλό. Είναι συνεχίστε το. Λοιπόν, καλό βράδυ. Σας διαβεβαιώ ότι δεν το κάνω για εσάς δημοσιογράφους. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους σας. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια σας.